είμαστε πιο ακριβείς, δεν έχουμε προετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε προετοιμαστεί να ακούσουμε κάτι που θα μας ωφελήσει. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η εκλεκτή μας προσκεκλημένη, στη συνέχεια. Και είμαστε σίγουροι ότι όλοι κάτι θα κερδίσουμε. Γιατί σήμερα το θέμα μας θα είναι ο σύγχρονος Άγιος της εποχής μας, ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος, ο Κασοκαλυβίτης. Μπορείτε να μας στέλνετε και ηλεκτρονικά μηνύματα, όποιοι θέλετε, όποιοι μπορείτε, στο opigis@hotmail.com, και εκεί μπορείτε καθόλου το 24ωρο να μας στείλετε και ό,τι άλλο εσείς έχετε ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε πραγματικά, γιατί μας έρχονται πολύ πολύ όμορφα κείμενα που μας δίνουν αφορμές για διάφορες εκπομπές ή αφορμές να διαβαστούν στον αέρα αυτά τα κείμενα και να προσπαθήσουμε όλοι πάλι κάτι μέσα από την ανάγνωση ή την ακρόαση να κερδίσουμε. Σήμερα είπαμε ότι η μέρα θα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πορφύριο, τον Γέροντα Πορφύριο, που ακόμα καλά καλά δεν έχουμε συνηθίσει να μην τον λέμε Γέροντα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά, που είχαν τις μεγάλες ευλογίες να τον συναναστρέφονται και να κερδίζουν ωφέλεια μεγάλη. Και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτήν την μεγάλη ευλογία την μοιράζονται με όλους εμάς που δεν την είχαμε. Και χαιρόμαστε όλοι ιδιαιτέρως. Χαιρόμαστε να ακούμε για τους Αγίους. Η ψυχή μας γεμίζει. Η καρδιά μας πάλι ευχάριστα. Και νιώθουμε, έστω και για λίγο, πως βρισκόμαστε κι εμείς δίπλα τους και ακούμε τις συμβουλές τους ή ζούμε τα θαυμαστά τους σημεία. Όμως, οι Άγιοι δεν είναι αποκλειστικότητα λίγων. Είναι αποκλειστικά για όλους. Για όλους μας. Για όσους με πίστη τους επικαλούνται. Αυτό θέλουν οι Αγίοι μας. Να τους επικαλούμαστε με πίστη και να αφήνουμε τα πάντα στο Θεό, όπως έκαναν και εκείνοι όσο ζούσαν ανάμεσά μας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με ένα πρόσωπο που έζησε πολύ κοντά στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο τον Κασοκαλυβίτη, και όπως και η ίδια πολύ συχνά τονίζει, τον ζει ακόμα. Ζει κοντά του καθημερινά, γιατί όπως ο ίδιος έλεγε όταν θα έφυγε πλέον από τούτο τον μάτιο κόσμο για την αιωνιότητα, θα ήταν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα ανάμεσά μας, δίπλα μας, σε όλους. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Αθηνά Σιδέρη μιλάει για τον Άγιο Πορφύριο τον Κασοκαλυβίτη. Είναι η πρώτη φορά που θα την έχουμε στην δική μας πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά να μας καταθέσει την δική της εμπειρία, το δικό της βίωμα, κομμάτια της ζωής της που πολλοί θα ωφελήσουν όλους μας, γιατί αυτά που έλεγε, αυτά που έδειχνε, αυτά που έκανε ο Άγιος μας τότε και σήμερα ήταν για όλους. Εκ των προτέρων λοιπόν σας καλούμε σήμερα με πολύ πολύ προσοχή να ακούσετε την συζήτηση που θα ακολουθήσει τηλεφωνικά με την κυρία Αθηνά Σιδέρη, που θα την έχουμε μαζί μας με ιδιαίτερη χαρά, εκτίμηση και θέλω να πιστεύω ευλογία για όλους μας. Χαιρετήσουμε την κυρία Αθηνά Σιδέρη που σήμερα είναι μαζί μας τηλεφωνικά και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτό και για την τηλεφωνική ραδιοφωνική επικοινωνία αλλά και για την προσωπική επικοινωνία. Κυρία Σιδέρη, καλώς μας ήρθατε τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά στην Πυριακή Εκκλησία και σας ευχαριστούμε για αυτήν την όμορφη συζήτηση που θα ξεκινήσουμε. Προκαταβολικά σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα και χαίρομαι
χαίρομαι που επικοινωνώ με όλους σας, αλλά και με τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ και στέλνω τις ευχές μου πραγματικά προς όλους και τους σφίγγω το χεράκι τους. Να είστε καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, για τον Γέροντα Πορφύριο μας. Είναι ακόμα δύσκολο να τον πούμε Άγιο Πορφύριο. Οι περισσότεροι ακόμα και σήμερα τον λέμε Γέροντα Πορφύριο. Πολύ δε περισσότερο εσείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι που τον γνωρίσατε και τον ζήσατε από κοντά και τον είχατε συνηθίσει να τον φωνάζετε έτσι. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Άγιο Πορφύριο. Και πριν μας πείτε όλα αυτά τα όμορφα, συγκινητικά, υπέροχα που θα ακούσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο βίο του Αγίου Γέροντος Πορφύριου του Καυσοκαλυβίτου. Να μας πείτε δύο λόγια έτσι βιογραφικά, σαν εισαγωγή στην συζήτησή μας, γιατί ναι μεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός, αλλά κάθε φορά, ραδιόφωνο είναι, μας ακούνε και άνθρωποι που ενδεχομένως τούτη την ώρα για πρώτη φορά να ακούνε κάτι τέτοιο. Να είναι ευλογημένο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο και για μένα να τον πω ο Άγιος Πορφύριος. Ο γλυκής μας παππούλης είναι, ο Άγιος Γέροντας. Και στην καθομιλμένη έτσι και όταν βιάζομαι να κάνω τις δουλειές μου, πραγματικά του λέω Γέροντα, Γέροντα, Άγιε μου Γέροντα, τρέξε όταν χρειάζεται ανάγκη. Και όπως αυτό που είπατε, είναι γεγονός ότι δυσκολευόμαστε όλοι να μιλήσουμε, να τον πούμε Άγιο. Όμως ήταν και είναι και πραγματικά είχε καθιερωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης λοιπόν, ο γλυκής μας παππούλης, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας της Ευβοίας το 1906. Οι γονείς του ήσαν πτωχοί, αλλά ευσεβείς άνθρωποι. Ο πατέρας του ονομαζόταν Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης και η μητέρα του Ελένη. Ήταν το τέταρτο από τα 5 παιδιά των γονέων του και το λαϊκό του όνομα ήταν Ευάγγελος. Η φτώχεια ανάγκασε τον πατέρα του να πάει να δουλέψει στην κατασκευή της διόρυγας του Παναμά, όπως μας έλεγε. Ο νεαρός Ευάγγελος φίτησε στο σχολείο του χωριού του μόνο για 2 χρόνια, γιατί σε ηλικία 8 ετών αναγκάστηκε να εργαστεί σε δύσκολες δουλειές. Η πρώτη του δουλειά, όπως μας έλεγε, μας διηγεί το για τη ζωή του, ήταν σε ανθρακοριχείο. Ως παιδάκι ήταν εργατικότατο επιμελής και σόφρον. Μέσα στις πολλές δουλειές που έκανε ο γέροντας ήταν και η φύλαξη των προβάτων. Κάτι που το αγαπούσε πολύ. Εκεί στην εξοχή συλλαβιστά μελετούσε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και αυτό ήταν το προσάναμα που άναψε μέσα του τη σπίθα του μοναχισμού. Γύρω στα 13 ή 14 χρόνια πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάει στο Άγιον Όρος και μέσα στο καραβάκι γνώρισε τον γέροντα που θα αναλάμβανε την πνευματική μοίησή του στο μοναχικό στίβο, τον ιερομόναχο και πνευματικό Παντελεήμονα. Έφτασε μαζί με τον γέροντά του στα Καυσοκαλύβια, όπου εκάρι μοναχός και ονομάστηκε Νικήτας. Λόγω της βεβαρημένης υγείας του αργότερα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος και να επανέλθει στον κόσμο όπου χειροτονήθηκε ιερέας με το όνομα Πορφύριος σε ηλικία μόλις 21 ετών. Δεν άργησε να του δοθεί και το δύσκολο έργο του πνευματικού, μια και η Θεία Χάρη του είχε πλουσιοπάροχα δώσει το τάλαντο της βαθιάς κατανόησης των ανθρώπινων ψυχών. Πηγή δύναμη στο έργο του ως πνευματικού ήταν τα πατερικά αναγνώσματα, όπως μου διηγείτο, και ιδιαίτερα διάβαζε πάρα πολύ τον Μέγα Βασίλειο. Η συμβουλή λοιπόν του Μεγάλου Βασιλείου «Πάντα δε ταύτα γράφομεν, ώστε τους καρπούς δοκιμάζεστε της μετανοίας, ούγαρ πάντως το χρόνο κρίνομεν ταύτα, αλλά το τρόπο της μετανοίας προσέχομεν». Αυτό τον είχε συναρπάσει πάρα πολύ και γι' αυτόν τον λόγο έδινε πολύ μεγάλη σημασία να βλέπει τον τρόπο που να μετανοούν οι άνθρωποι και το εκτιμούσε πάρα πολύ και προσήφιε το γι' αυτόν τον τρόπο. Το 1938 έγινε αρχιμανδρίτης και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που του εδόθη,
Αυτό έγινε προς βράβευση των υπηρεσιών του, ας υπέρ της Εκκλησίας προσύνεγκας μέχρι σήμερον, ως πνευματικός πατήρ και δια τας Χριστάς ελπίδας, ας τρέφει εισέ η Αγία ημών Εκκλησία. Αυτό, αγαπητοί μου, τον συγκινούσε ιδιαίτερα και ήταν υπεύθυνος, το διάβαζε και έκλαιγε, μας έλεγε. Στις 12 Οκτωβρίου του 1940 ξεκίνησε για τον Γέροντα Πορφύριο το δύσκολο και καθοριστικό έργο της ζωής του. Αυτό του εφημέριου στην Πολυκλινική Αθηνών, στην καρδιά της Ομόνιας. Ήταν ένα έργο που κράτησε 33 χρόνια, μακριά από την σωτήρια έρημο της μετανοίας του, αλλά μέσα στη σκληρή έρημο της Ομόνιας, όπου πρόσφερε την ευκαιρία της μετάνοιας σε όποιον την αναζητούσε ειλικρινά. Μετά τη συνταξιοδότησή του, συναντούσε τα πνευματικά του παιδιά στον Άγιο Νικόλαο Καλυσίων Πεντέλης και αργότερα στο Μίλεση, όπου αξιώθηκε να δει την έγερση της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το τέλος της εγκόσμιας ζωής του ήρθε εκεί όπου είχε γεννηθεί πνευματικά. Ο γέρον εκοιμήθη στα Καυσοκαλύβια στις 2 Δεκεμβρίου του 1991. Αναφερόμενοι λοιπόν στο βιογραφικό του και στην βιωτή μας που βιώσαμε δίπλα του, θα ήθελα να αναφερθώ στους αγαπητούς μου αδελφούς, στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, για την πορεία ενός ανθρώπου με πάθη, όπως έλεγε, σε άνθρωπο με αγιότητα που βιώνουμε σήμερα. Και εμείς θα θέλαμε πολύ να τα ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε, κυρία Σιδέρη, σήμερα, και να μας ταξιδέψετε στις όμορφες νουθεσίες αλλά και στα σπάνια βιώματα που έχετε αποκομίσει από τον Άγιό μας. Είναι γεγονός ότι είναι κάτι τόσο το συγκινητικό, έτσι, που θα σας το καταθέσω όπως το ένιωσα, όπως έχει ενσταλάξει στην ψυχή μου. Το όπλο του γέροντας όλη του τη ζωή ήταν η ταπείνωση. Μια αρετή δύσκολη, που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήταν η πιο δύσκολη όλων των αρετών, για όλους εμάς. Ο γέροντας όμως την είχε κατακτήσει, γιατί είχε βρει το μυστικό της, είχε βρει τον τρόπο να την κατακτά. Η Αγία Ταπείνωση είναι η τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό, μας έλεγε. Αυτό που η Εκκλησία προτρέπει στην Θεία Ευχαριστία «και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα», όπως εκφράζεται, ο Άγιος Γέροντας το είχε ενστερνιστεί, το είχε βιώσει και γι' αυτό και μας το συνιστούσε. Όταν πηγαίναμε να του πούμε διάφορα θέματα, μας έλεγε «και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Ο Άγιος Γέροντας το είχε κάνει πράξη αυτό. Είχε αφήσει τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Είχε αφήσει τις επιθυμίες και τα όνειρά του, την υγεία του και την επιβίωσή του στα χέρια του Κυρίου. Αυτή η παράδοση δεν ήταν, πώς θα έλεγα, μια παράδοση ασυνείδητη, ιδιοτελής, πιθύνια ή άβουλη. Ήταν συνειδητή παράδοση. Είχε παραδοθεί ολοτελώς, δυνατή και έλογη. Ο γέροντας δεν αφηνόταν στα χέρια του Θεού από άρνηση να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, αλλά από βαθιά αγάπη στο Θεό, από μεγάλο έρωτα. Ως ουσιαστικά ερωτευμένος με τον Κύριο, καμιά άλλη επιθυμία δεν είχε μεγαλύτερη από το να δοθεί ολόκληρος εκείνον, να προσφέρει το σώμα του, τη σκέψη του, την καρδιά του, τα όνειρά του, την ψυχή του, όλο του το είναι στον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο εκενούτο, όπως μας έλεγε, από τα ανθρώπινα πάθη και γέμιζε από θεία χάρη. Έτσι μπορεί κανείς να αντιληφθεί γιατί βίωνε τη γαλήνη μέσα από την ανατροπή των δικών του σχεδίων και ονείρων. Ένα παράδειγμα. Το σχέδιο του να παραμείνει στο Άγιον Όρος ανετράπη από την αδύναμη υγεία του. Και όμως,
Δεχόμενος με συνειδητή υπακοή το θείο σχέδιο, έγινε σωσίβιον σωτηρίας για πολλές ψυχές στην έρημο της πόλης και στην περιοχή του πόνου. Το όνειρο που έχουμε όλη επιθυμία της υγείας μας ανετράπη πολλές φορές το γέροντα από πολλές και κρίσιμες ασθένειες που τον έφεραν συχνά αντιμέτωπο με το τέλος και που του προκάλεσαν πολύ πολύ πόνο. Κι όμως, ακόμα και εκεί, ακόμα και στον σωματικό πόνο, ο γέροντας υπέμεινε έχοντας βαθιά συνείδηση ότι ήταν και εκείνο μέρος του θεϊκού σχεδίου. Ο ίδιος μέσα από την άρνηση του εγώ του βίωνε την απόλυτη ελευθερία. Ήταν, όπως μας έλεγε, η ελευθερία των τέκνων του Θεού, απαλλαγμένη από την εκδίκηση των ενστίκτων. Μας το τόνιζε αυτό το πράγμα. Μωρέ, έτσι πρέπει να νιώθουν όλοι οι χριστιανοί. Έτσι πρέπει να νιώθουν τα παιδιά του Θεού. Επομένως, το μυστικό για την ελευθερία είναι, όπως όλη η ζωή του γέροντα δείχνει, η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό που οδηγεί στην ταπείνωση. Ακόμα και αυτή η εμπιστοσύνη όμως δύσκολη μας φαίνεται και εύκολα απορούμε για το πώς γίνεται ένας άνθρωπος να αφαιθεί στα θεϊκά χέρια. Ακόμα και για αυτήν την δυσκολία ο γέροντας είχε βρει το μυστικό τρόπο και μας τον κληροδότησε. Για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος έπρεπε να αφαιθεί. Για να αφαιθεί έπρεπε να αγαπήσει το Θεό. Το μυστικό του ήταν, όπως έλεγε ο ίδιος, ότι πρώτα ζήτησε από τον Θεό να τον, ζήτησε από τον Θεό να τον αγαπήσει, οικέτευσε τη θεϊκή αγάπη και όσο εκείνη ερχόταν, τόσο ερχόταν και η αγάπη του γέροντα προς τον Θεό. Ο θείος έρωτας δυνάμωνε και το δικό του έρωτα και όσο οικέτευε και εισέπρατε την αγάπη, τόσο την ένιωθε μέσα του ως φλόγα και τόσο ακύρωνε το εγώ του και αφινόταν στη θεϊκή στοργή. Αυτή την εμπειρία μας την συμβουλεύει και μας την παραδίδει και σε εμάς τα παιδιά του. Το μυστικό λοιπόν είναι η αγάπη του Χριστού και η ταπείνωση. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες να αγαπήσουμε το Θεό. Ας μας αγαπήσει Εκείνος. Ας τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει ζήλο να τον αγαπήσουμε και εμείς. Η αδιάλειπτος προσευχή μας έλεγε πρέπει να είναι μία παράκληση προς τον Κύριο να μας αγαπήσει. Συνεχής παράκλησης να μας αγαπήσει. Έτσι η ζωή του γέροντα και η πορεία του προς την αγιότητα δεν ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτή, δεν ήταν εύκολο και να αναλυθεί και να γίνει αντικείμενο μελέτης. Ποτέ δεν είναι εύκολο να γίνει αντικείμενο μελέτης ό,τι βασίζεται στο ξεχύλισμα της Θείας Χάρης. Είναι όμως ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τα απλά βήματα που άνοιξαν το δρόμο σε κάτι τόσο δυσνόητο όσο είναι η αγιότητα, οικετεύοντας τη θεϊκή αγάπη. Ο γέροντας την έλαβε, λαμβάνοντάς την, πλημμύρισε ο ίδιος από αγάπη για τον δότη της αγάπης. Αγαπώντας τον, αφέθηκε ως ερωτευμένος την αγκαλιά και το σχέδιό του. Και όταν αφέθηκε, ήρθε η ταπείνωση που προκάλεσε περισσότερη αγάπη από τον Θεό, δημιουργώντας μια αλυσίδα χάριτος που ξεκίνησε από την οικεσία του ανθρώπου προς τον Θεό και ολοκληρώθηκε με την αγιοποίηση του ανθρώπου από τον Θεό. Έτσι μπορεί βιαστικά να απεικονιστεί η πορεία του γέροντα. Ξεκίνησε ως ταπεινός ζητιάνος θεϊκής χάριτος και το βλέπουμε στα αναγνώσματα το αλυτόπεδο του Θεού ονόμασε τον εαυτό του για να γίνει χαριτωμένος φορέας της χάριτος
του Θεού. Μ' αυτήν την βιωτή του ο γέροντας, χαριτωμένος όντας, είχε αυτήν την άπλετη διάβγεια, την πνευματική διάβγεια, να βλέπει το παρόν, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ταυτόχρονα. Να βλέπει, να διηδεί στις ψυχές των ανθρώπων, είτε ζούσαν στην Αφρική, είτε ζούσαν στην Αμερική, είτε ζούσαν στην Ευρώπη, να βλέπει ανθρώπους, να βλέπει τις ταραγμένες ψυχούλες, την συνείδησή τους να ταλαιπωρείται, και πολλές φορές βίωσε αυτή τη χαρά να είμαι στο κελί του και να λέγει: «Να μωρέ, μία οικογένεια εκεί κάπου στο Ιωάννησμπουργκ που ταλαιπωρείται. Να όμως τώρα θα μας πάρουν τηλέφωνο. Έχουν βρει το τηλέφωνό μου και θα μου τηλεφωνήσουν. Να τώρα, τώρα, τώρα θα το σηκώσεις μωρέ. Θα σηκώσεις και θα απατήσεις αυτό το κουμπάκι της ανοιχτής ακρόασης για να μιλήσω με τους ανθρώπους». Τόσο πολύ χαριτωμένος ήτου που είχε αυτή την άνεση. Όπως μας διηγεί το, και όντως έτσι γινότανε. Χτυπούς το τηλέφωνο. «Δώστε, τηλεφωνούμε από το Ιωάννησβουργκ. Μας δίνετε το γέροντα να μιλήσουμε». Και εκεί γινότανε μια συζήτηση, μια κουβέντα που είχε διεισδύσει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και ήξερε τις ταλαιπωρίες, ήξερε πού πονούνε, που δεν φέρονται σωστά οι γονείς προς τα παιδιά, ο σύζυγος προς την σύζυγο, και ο σύζυγος, η σύζυγος προς τον σύζυγο. Έτσι λοιπόν ο γέροντας τα βλέπε όλα αυτά, και άκουγα και πραγματικά δεν μπορούσες να αντιδράσεις παρά χανόσουνα μέσα σε αυτή την αγάπη που βίωνε ο γέροντας, και δεν είχες λόγια να πεις τίποτα. Όπου και να ήταν, ό,τι και θέμα να βλέπω, μας μιλούσε ότι μια φορά είμαστε με το σύζυγο και μας έλεγε: «Τα βράχια, δεν μου λες εσύ», μου απευθυνόταν σε μένα, «δεν μου λες εσύ, τα βράχια μιλούνε?» «Οπωσδήποτε όχι, γέροντα». «Βρε, μην είσαι κουτί, βρε, μιλάνε τα βράχια», μου έλεγε. Ήξερε δηλαδή και μας έλεγε ότι με έχει αξιώσει ο Θεός να μιλώ στα βράχια και να μου απαντούν τα βράχια. Κατεβαίνω στη θάλασσα, μ' αρέσει η θάλασσα, και όταν βλέπω το κύμα, μιλώ στο κύμα και εκείνο μου απαντά. Φοβερά πράγματα που είναι ανήκουστα, που είναι υπερβολικά, που όταν τα λέμε τώρα μεταξύ μας, μεταξύ των αδελφών μας, όπως έχω αυτή την εντολή και αυτή την διαθήκη να εφαρμόσω, να τα λέω πραγματικά μέσα μου, πολλές φορές του λέω: «Γέροντα, μου είπες να τα λέω, αλλά μόνον εσύ θα ξεκλειδώσεις καρδιές να τα καταλάβουν». Και όντως έτσι γίνεται. Είναι αξιοθαύμαστα αυτά που συμβαίνουν. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έτσι θα είχα το χρόνο να καταθέσω κάτι που είχε συμβεί στο σπίτι μου μέσα, με ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, ας πούμε, που με είχαν επισκεφτεί και είχε δει την όλη κατάστασή τους. Με είχαν επισκεφθεί μια συντροφιά ανθρώπων. Τους περιποιήθηκα, αλλά εγώ είχα γνωρίσει το γέροντα και πετούσα στα σύννεφα από τη χαρά μου. Και ήθελα αυτή τη χαρά να τη μεταδώσω και στους άλλους, ήθελα να έρθουν όλοι να τον γνωρίσουν. Έτσι το κουτό μου μυαλό εκφραζότανε, έτσι σκεπτότανε και έτσι μέσα μου εκφραζόμουν. Και ήθελα να το πω παντού, να τα ακούσουν όλοι ότι είχα γνωρίσει το γέροντα. Δεν είχα τη λεπτότητα, δεν ήμουν αμόρφωτη σε αυτό τον τομέα, και δεν είχα αυτή τη λεπτότητα να καταλάβω. Ήθελε ο γέροντας να μιλάω για αυτόν? Είχα πάρει την άδεια να μιλάω για εκείνον? Ούτε που το έχω σκεφτεί. Ήταν Κυριακή πρωί μετά την εκκλησία. Αφού τους περιποιήθηκα τους ανθρώπους, τους μίλησα για τον Άγιο Γέροντα και τους είπα: «Παιδιά, σε κάποιο χρόνο που να έχετε ελεύθερο, ανεβείτε και φιλήστε το χεράκι του γέροντα. Αξίζει τον κόπο». Όταν μετά το μεσημεριανό φαγητό ανεβήκαμε πάνω, μπαίνω στο κελί χαρούμενη ότι τον είχα γνωρίσει και σε άλλους ανθρώπους. «Έλα εδώ, μωρέ», μου λέει. «Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά που έκανε σήμερα?
μου είπε ονομαστικά τους επισκέπτες μου και μου είπε ποιοι το δέχτηκαν θετικά, ποιοι χλιαρά και ποιοι αρνητικά. Με λίγα λόγια, είχα κάνει μία πολύ μεγάλη αμαρτία. Είχα σκανδαλίσει ανθρώπους. Και με κράτησε, μου εξήγησε γιατί δεν μιλάμε για τους άλλους, γιατί σεβόμαστε την προσωπικότητα των άλλων, γι' αυτό και δεν μιλάμε για τους πνευματικούς μας, γιατί κάνουν και εκείνοι τον αγώνα. Κάθισε και μου έκανε μία θεωρία. Μα πόσο και πόσο δεν τα ξέρα αυτά τα πράγματα. Είχε βιώσει και την ψυχή μου εδώ και την ψυχή των αδελφών μου, τα πάντα. Και όλα έτσι μου έδωσε αυτή τη χαρά να εξομολογηθώ και να είμαι μετά πιο προσεκτική και πιο έτσι να βουτώ το μυαλό μου, τη γλώσσα μου στο μυαλό μου πριν μιλήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Σας ακούμε και πραγματικά συγκινούμαστε, γιατί ναι, είναι πολλά τα διδάγματα από τους λόγους του Γέροντα και από τον τρόπο που ίδιος σας δίδασκε με το δικό του παράδειγμα. Έτσι. Να, έτσι είναι. Να μας πείτε... Είναι φοβερό και έχω καταθέσει και την ιστορία της μακαριστής της κόρης, η οποία πραγματικά βέβαια εφόσον ήταν εν ζωή δεν το μαρτυρούσαμε, αλλά τώρα έχω εντολή από τους πνευματικούς να το λέγω. Πώς αυτό το παιδί είχε περάσει πρώτο σε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο με μορία που θα έμπαινε στη γυμναστική ακαδημία, και όταν πήγαμε πώς μας φώτισε το σχέδιο του Θεού, αυτό μας είπε, ότι ήταν το σχέδιο του Θεού να έρθετε να μου το πείτε, θεωρήσαμε σωστό να μην το μαρτυρήσουμε καθόλου και να πάμε πρώτα να το ανακοινώσουμε στο Γέροντα και την επομένη μας είχαν τηλεφωνήσει, να δηλαδή σχολή, την επομένη να πάμε να δούμε την ανάρτηση των ονομάτων, ναι, στο Υπουργείο Παιδείας. Για ποια χρονιά μιλάμε, θα μας πείτε? Ήτανε την χρονιά που κοιμήθηκε ο Γέροντας, το 91 κοιμήθηκε ο Γέροντας. Αυτό είχε συμβεί το Σεπτέμβριο. Ναι. Λίγο καιρό πριν κοιμηθεί ο Γέροντας, λοιπόν. Ναι, πριν φύγει για το Άγιον Όρος είχε συμβεί. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή όταν φτάσαμε πάνω και μπήκε με χαρά το παιδί μέσα και του είπε Γέροντα, μας τηλεφωνήσαν τη βγή για τα αποτελέσματα. Ήταν η χρονιά που μπαίναν με μόρια και με πρωταθλητισμό στην γυμναστική ακαδημία και μετά συνέχισε βέβαια. Αυτό το πράγμα που δεν εκπλήσει, και ο ίδιος μας έμαθε να μην εκπλησόμεθα, διότι αυτή η ζωή είναι των Ορθοδόξων. Είδε τον πρώτο επιλαχόντα να έχει ανάγκη να μπει στη σχολή. Εμείς δεν τον γνωρίζαμε. Δεν ήταν να πεις ότι με τι αυτό το μεγαλείο της χάριτος του Θεού που κατοίκησε στον Γέροντα και που με την ταπείνωσή του το διατήρησε, είναι κάτι που μας βοηθάει και όλους εμάς να κοντά του να τραβούμε μέλη, γλυκύτητα, απαλότητα, ότι τα καλά του Θεού, τους μαργαρίτες του Θεού με τις πρεσβείες του, αξίζει τον κόπο έτσι να σταθούμε και να μην μένουμε επιφανειακά πάνω ότι έγινε αυτό. Αυτό έγινε γιατί κάποιο λόγο είχε. Ήταν το σχέδιο του Θεού όπως ομολογούσε. Να μας πείτε λίγο για τους ακροατές που ενδεχομένως να μην ξέρουν το περιστατικό, πώς ακριβώς εξελίχθηκε. Φτάνετε στο Γέροντα να το ανακοινώσετε το ευχάριστο γεγονός ότι η κόρη περνάει στη γυμναστική ακαδημία. Να δώσουμε το ευχάριστο γεγονός, και ήταν οι σκέψεις του παιδιού αυτή. Να πάμε, εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Οπότε πάμε το μεσημέρι επάνω. Στο Μίλεση. Μπήκε μέσα στο Μίλεση, μπήκε μέσα στο κελάκι. Τον ευχαρίστησε το παιδί, του είπε παπούλη μου σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας. Μας τηλεφώνησαν σήμερα ότι βγήκαν τα αποτελέσματα, είχαν τηλεφωνήσει σε όλα τα ονόματα, σε όλους τους επιτυχώντας, για να κάνουμε και αυτή την διευκρίνηση. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το νόμιμο είχε γίνει. Ακριβώς. Και ήταν και η επιθυμία της κόρης να περάσει στη συγκεκριμένη σχολή. Επιθυμία την, γιατί έδωσε πανελλήνιες και δεν πέρασε. Και μετά καταθέσαμε τα χαρτιά με τα αθλήματα αυτά που τα είχε, ας πούμε, συγκέντρωνε. Και αυτά με τη σύσταση της Λυκειάρχη.
Έτσι λοιπόν ενημέρωσε τον γέροντα και το παιδί για την επιτυχία. Της λέει, καλά, δεν πίστευες ότι θα περάσεις, ρε παιδί μου. Γιατί, της λέει, είχες στενοχωρηθεί πολύ. Δεν μου το δείχνες αυτό πράγμα, της έλεγε. Εκείνος του καταλάβαινε. Ναι, γέροντα, έχω χαρεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, της στάθηκε όρθιο αυτό μετά, αφού γονάτισε τον φίλη στο χεράκι και γονατίζω εγώ. Τον ευχαρίστησα κι εγώ και δεν μ' άφηνε να σηκωθώ. Είχε βάλει το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι και δεν μ' άφηνε να σηκωθώ. Καταλάβαινα ότι δεν ήθελε ο γέροντας να σηκωθώ. Και ρώτησε το παιδί. Της λέει, Ματίνα, χτίζουμε έναν άκτορο στον ουρανό, της είπε. Λέει, γέροντα, εσείς ναι, εγώ πώς θα το χτίσω. Εσείς ναι, εσείς μπορείτε να χτίσετε, εγώ πώς θα το χτίσω. Της λέει, θα στείλουμε τη μητέρα σου αύριο στο Υπουργείο Παιδείας, θα αποσύρει το φάκελο της επιτυχίας σου. Γιατί έχει, παιδί μου, ο πρώτος επιλαχών, πολύ ανάγκη να μπει στη Γυμναστική Ακαδημία και θα γίνει και καλός φοιτητής και θα τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία και θα γίνει και πολύ καλός γυμναστής, της λέει. Καμία αντίθεση. Και δε θεία γέροντα, του λέει, το συζητάτε. Και πραγματικά έτσι έγινε. Οπότε αμέσως αποσύρει την παλάμη του από το κεφάλι και μου λέει, θα στείλουμε τη μάνα σου λοιπόν αύριο, θα κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε μου έδωσε και εμένα την ευχή του και την άλλη μέρα πήγα στο Υπουργείο Παιδείας και απέσυρα το φάκελο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έτσι, ούτε εσείς ούτε η κόρη. Όχι, τίποτα. Και ήρθαμε εδώ και ενημερώσαμε και στην οικογένεια αυτό. Όλη η οικογένεια το δέχτηκε. Όλη η οικογένεια το δέχτηκε. Και είπαμε, δεν θα το μαρτυρήσουμε. Όπως μας έδωσε εντολή ο γέροντας, το κρατήσαμε μυστικό. Αλλά τώρα μετά την κοίμησή της, το καταθέτω έτσι με την σύμβουλη του πνευματικού μας. Έτσι. Δεν μάθατε έτσι ποτέ ποιος ήταν ο πρώτος επιλαχών? Όχι. Δεν μάθαμε. Δεν ρωτήσαμε. Εκείνο όμως που ρώτησα είναι ότι αν αποσύρουμε το φάκελο θα ανέβει στο πινάκιο των επιτυχιών ο πρώτος επιλαχών. Μου είπανε ναι. Βέβαια. Όχι, δεν είναι. Ούτε που το φανταστήκαμε αυτό. Ούτε που το φανταστήκαμε. Αλλά όπως έλεγε ο γέροντας, δεν είναι δικά μας αυτά. Αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού να λειτουργούμε έτσι. Όταν αφαιθούμε χωρίς δευτερολογία. Δεν χρειάζεται δευτερολογία. Γι' αυτό και είναι μεγαλειώδες, ας πούμε, το να βιώνεις έναν γέροντα. Το πνευματικό μας δεν έχει σημασία. Όλοι είναι καλοί. Η υπακοή μας στο πνευματικό μας, αυτό μας διδαξε ο γέροντας. Είναι κάτι το φοβερό. Εκμηδενίζεις το εγώ σου. Είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία, εντός εισαγωγικών, να στραγγαλίζουμε λίγο τον εγωισμό μας, να τον παραμερίζουμε και να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι μας πονάει, που μας λέει ο πνευματικός. Εμείς στο γύροντα ποτέ δεν αντιδράσαμε, δεν το είχαμε σκεφτεί να αντιδράσουμε, δεν είχαμε σκέψει, γιατί όταν πηγαίναμε αρνητικοί, όταν πηγαίναμε πάνω στο γέροντα, είμαστε αφημένοι στο γέροντα. Και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι ήξερε και όλη τη... Εγώ δεν τον είχα ενημερώσει τι κάνω, πού πάω. Το μόνο που μου είχε εντοπίσει ότι έχω πάρα πολλές δουλειές και δεν θα τις προλαβαίνω. Και γι' αυτό θα είμαι κοντά σου και θα τις τελειώνουμε μαζί. Αυτό με είχε ενθαρρύνει πολύ στη ζωή μου. Μα πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω, κυρία Σιδέρη, να μας πείτε πώς έγινε η πρώτη σας γνωριμία με τον γέροντα. Γιατί είμαστε σε εποχές που ξέρετε πολύ καλύτερα και εσείς, το έχετε ζήσει, δυστυχώς οι πειρασμοί είναι τέτοιοι που ζώντας με τα πρότυπα αυτών των Αγίων Γερόντων, ξαφνικά κάθε γειτονιά έχει αποκτήσει και έναν φωτισμένο γέροντα και όλοι τρέχουν με μανία να ανακαλύψουν τον χαρισματικό. Ναι, ναι. Ή να τον επινοήσουν. Έτσι, έτσι.
Για πέστε μας εσείς, πώς βρεθήκατε κοντά στον Άγιο Γέροντα για πρώτη φορά? Είχατε πάει κι εσείς με το σκεπτικό ότι είχε κυκλοφορήσει τότε ότι υπάρχει ένας Άγιος Γέροντας που βοηθάει σε ό,τι θέλουμε? Είχατε πάει με κάποια άλλη σκέψη? Πώς ακριβώς, αν μπορούμε να το μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο, αν δεν μπορούμε δεν πειράζει. Όχι, πολύ ευχαρίστως. Αφού μου έχει πει να τα λέω, δεν έχω, δεν πρέπει να κρύβω τίποτα πια. Του έλεγα, Γέροντα, εγώ θα τον χάσω το μισθό μου έτσι πως μου λέτε, αλλά θα το κάνω για την αγάπη του Θεού, αφού μου το και υπακούοντας εσάς. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια σκέψη. Δεν προσωπικά θα μιλήσω, γιατί και η οικογένεια ακολουθούσε. Δεν είχα ποτέ τέτοια σκέψη να πάω να συναντήσω έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα προορατικό χάρισμα, πόπος. Δεν είχα δώσει και σημασία, γιατί είχα πνευματικό και εγώ πήγαινα στον πνευματικό μου, εξομολογούμη, ήμουν ευχαριστημένη, δεν τα άκουγα έτσι διάφορα, αλλά όχι ότι δεν τα πίστευα, τα πίστευα, αλλά δεν είχα αυτή την περιέργεια να τρέξω, να ψάξω, να βρω. Όταν κοιμήθηκε ο πνευματικός μου, ψάχναμε ένα πνευματικό. Βέβαια είχαμε στην περιοχή μας για μια ανάγκη, μια άμεση ανάγκη, αλλά είχαμε μάθει από τους προηγούμενους πνευματικούς και δει από τον πρώτο μου πνευματικό, τον Άγιο Άρτης, τον Μακαριστό, ο οποίος πραγματικά μας είχε μάθει τον τρόπο πώς να εξομολογούμεθα και πώς να αναζητούμε, ας πούμε, αυτή τη λαχτάρα να τρέξουμε να γονατίσουμε, συζητώντας μόνο για τον εαυτό μας. Τι κάνουμε εμείς τους άλλους, όχι τι μας κάνουν οι άλλοι εμάς. Όλα αυτά είχαν καλλιεργήσει μια εσωτερική τέτοια παιδεία, και η επόμενη πνευματική που ήταν επίσης πολύ μεγάλη πνευματική, γιατί όλη η πνευματική είναι μεγάλη, όταν ο εξομολογούμενος ξέρει πραγματικά την θέση του. Ότι πηγαίνει να εξομολογηθεί με στόχο τη μετάνοια, να βελτιωθεί. Έτσι λοιπόν, με αυτή την επιθυμία, έμαθα για τον Άγιο Γέροντα τον Πορφύριο 3 φορές για το όνομά του. Την συγκεκριμένη εβδομάδα που είχε κοιμηθεί ο Γέροντας, με συναντά μία κυρία τυχαία στο δρόμο, την γνώριζα, η δασκάλα ήτανε, και μου λέει, σας βλέπω στενοχωρημένη. Λέω, πάρα πολύ στενοχωρημένη είναι, κοιμήθηκε ο πνευματικός μου. Και μου λέει, βρε, ψάξτε να βρείτε τον Άγιο Πορφύριο, τον Γέροντα Πορφύριο, ψάξτε να βρείτε, είναι πολύ καλός πνευματικός. Λέω, πού μπορώ να τον βρω? Α, δεν ξέρω, μου λέει. Ψάξτε εσείς και θα τον βρείτε, ρωτήστε, δεν ξέρω άλλα να σας πω, μου είπε. Άλλες 2 φορές το ίδιο αντιμετώπισα. Ακούω στο όνομά του, λέω, πού μπορώ να τον βρω τον πνευματικό αυτόν? Ψάξτε, λέει, θα τον βρείτε. Δεν μου λέγανε, ας πούμε, πού θα πάω, τι θα... Η τρίτη πληροφορία ήταν προς το Μίλεση, προς τον Οροπό. Αλλά πού θα τον έβρισκα? Γιατί ψάχναμε στην Πεντέλη, η πρώτη κυρία μου είπε, νομίζω στην Πεντέλη, προς την Πεντέλη, πήγαμε στην Πεντέλη, στα δάση γυρίζαμε, κάναμε τα πικνίκα εκεί, μετά το ήπιγε, βγάζαμε τα παιδιά μας βόλτα στο δάσος να περπατήσουμε, με στόχο να πετύχουμε τον πνευματικό μας. Και τελικά φτάσαμε και στο Νόροπο. Ψάχναμε βέβαια προς την πλευρά του σκοπευτηρίου. Εκεί βρήκαμε έναν βοσκό που έβοσκε τα πρόβατά του, και τον ρώτησε ο σύζυγος, λέει, ξέρετε κανέναν ιερέα να είναι από εδώ έτσι, να είναι κάποιος ασκητής μες στο δάσος? Λέει, βεβαίως, από την άλλη πλευρά, γιατί είσαστε μακριά, λέει, πηγαίνετε προς την άλλη πλευρά. Και όντως μπήκαμε στο χώρο, στο δάσος του Γέροντα, και τον συναντήσαμε. Φτάσαμε εκεί, η χαρά μου δεν λεγόταν βέβαια, όταν με γνώρισα ότι ήταν μια αδελφή έξω, η κυρία Άννα τότε λαϊκή, η μετέπειτα αδελφή φιλοθέη, και μας λέει, ρώτησα, ο πατήρ Πορφύριος είναι εδώ? Λέει, βεβαίως εδώ είναι, αλλά δεν δέχομαστε, λέει, γιατί είναι άρρωστος, δεν δέχεται ο Γέροντας. Αλλά δεν πειράζει, η χαρά μας δε μας που τον είχαμε γνωρίσει, που τον είχαμε συναντήσει, ας πούμε, όχι γνωρίσει, που τον συναντήσαμε, ήταν φοβερή. Πράγματι λοιπόν, σε λίγο χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν είχαμε απέτηση να μπούμε, είπαμε, εντάξει, μας αρκούσε που τον βρήκαμε. Και
Έτσι χτύπησε το καμπανάκι και είπε να περάσουν μέσα. Είμαστε τρεις, η μητέρα μου, η νύφη μου και το προσωπικό και εγώ και με τα παιδιά μας. Έξι παιδιά είχαμε, τρία του αδελφού μου, τρία τα δικά μου, και περάσαμε μέσα να φιλήσουμε το χεράκι. Το χεράκι του, όταν έφτασα τελευταία, μου λέει, βρε παιδί μου, εσύ δεν θα προλαβαίνεις να έρχεσαι εδώ, έχεις πάρα πολλές δουλειές, μου λέει. Άκου, θα κάνουμε μία συμφωνία. Κάθε μέρα θα με φωνάζεις και θα έρχομαι να σε βοηθάω εγώ στις δουλειές σου. Λέω, γέροντα, να είναι ευλογημένη, πω πω, τι χαρά είναι αυτή, λέω, που μου δίνεται. Δεν αντέδρασα, δεν είπα και πώς θα γίνει αυτό, δεν μου ήρθε στο μυαλό μου. Γι' αυτό είναι όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού, το ομολογώ. Την άλλη μέρα, το πρωί, φύγαμε από εκεί, πετούσαμε στα ουράνια που λέμε. Η χαμαρά μας ήταν ανεκλάλητη. Ερχόμαστε στο σπίτι. Δηλαδή αυτή ήταν όλη η πρώτη κουβέντα. Αυτή ήταν η πρώτη μας συζήτηση. Το πρωί ξεκινώ τις δουλειές μου. Τα παιδιά στο σχολείο, τα πρωινά, τα φαγητά, υποχρεώσεις, γονείς. Παπούλη μου, θα με βοηθήσει το πρωί, στην προσευχή μου. Μόλις τελείωσα την προσευχή, η παπούλη μου μου είπε ότι θα έρθεις. Είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμά μου. Σήμερα έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά, το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο. Δεν ήξερα εγώ, δεν του είχα αφήσει τηλέφωνο. Και με παίρνει τηλέφωνο. Καλά, μωρέ, τα καταφέραμε σήμερα. Είδες πόσα πράγματα κάναμε. Μες στην αγάπη του Θεού όλα, μου έλεγε. Και αυτό συνεχίστηκε και έτσι, έτσι εργαστήκαμε. Γιατί πολλοί ακροατέ, ίσως έτσι να μην τα εκφράζομαι κι εγώ σωστά, σου λένε, μα πώς βίωσες τόσα, εσύ μόνο βίωσες. Δεν είναι ότι μόνο εγώ, όλοι βίωσανε. Αλλά επειδή έβλεπα ότι ήμουν πολύ απασχολημένη και δεν μου έμενε χρόνος να πάω, μου τηλεφωνούσε. Είχε, νομίζω, ο Άγιος Γέροντας μια ιδιαίτερη σχέση με το τηλέφωνο. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο έτσι. Πάρα πολύ μιλούσε στο τηλέφωνο, ναι, ναι, μιλούσε στο τηλέφωνο. Και πάντοτε έβρισκε την κατάλληλη ώρα, ε? Την εκεί κατάλληλη που είχε ώρα, την ανάγκη βεβαίως, κάποιος. Βεβαίως, την κατάλληλη ώρα, και για πάρα πολλές δουλειές. Μα δικαστήρια είχαμε, μα δύσκολες υποθέσεις να διεκπαιρεώσουμε, μα στην εφορία να πηγαίναμε. Ήταν οι πόρτες ανοιχτές. Μου έλεγε, άντε αύριο πάλι μαζί με τον, με στη χάρη του Θεού θα κινηθούμε. Όλα πηγαίνανε ρολόι. Τα παιδιά στο σχολείο, τα πάντα. Εγώ στην, μου αυξανόταν ο χρόνος στην κοινωνική εργασία. Πάρα πολύ αυξανόταν ο χρόνος. Σταματούσε το χρόνο. Τον σταματούσε το χρόνο. Το έχω βιώσει πάνω πολλές φορές. Τι να πω, ότι του το λέω και τώρα. Επειδή έχω πολύ πίεση, ας πούμε, χρόνο, του λέω, μετρίασε το χρόνο, σταμάτα τα ρολόγια, γέροντα. Του το λέω. Όσες φορές τον ξεχνάω, πραγματικά, νιώθω πόνο μετά, γιατί ταλαιπωρούμε. Τώρα σε μια μετάβασή μου στο αεροδρόμιο, σε μια που θα πήγαινα να μιλήσω στην επαρχία, χρησιμοποίησα το τρένο. Δεν τον χρησιμοποίησα το γέροντα, δηλαδή αφέθηκα στην καθημερινότητά μου ως άνθρωπος. Δεν άνοιγε η πόρτα να κατέβω και κατέβηκα στον επόμενο σταθμό. Ναι, και όταν πραγματικά δεν κατέκρινα τους ανθρώπους, είπα, Αθηνά, εσύ φταίς. Έπρεπε να πεις διευχόν του Αγίου Γέροντος και η πόρτα θα άνοιγε. Το είδα το λάθος μου, δηλαδή, και το έχω καταγράψει για να το εξομολογηθώ, ότι γλίστρισε το μυαλό μου. Ναι, έτσι, έτσι, συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Να φεύγεις δηλαδή από το σπίτι, να θέλεις να πας, ας πούμε, στην Κρήτη, που μου συνέβη κάτι επίγον, ας πούμε, και έπρεπε να βρεθώ στην Κρήτη. Φεύγω από εδώ, έφευγε το πλοίο 7 το βράδυ. Εγώ 7 παρατέταρτο έφυγα από εδώ. Του λέω, γέροντα, φεύγω μετά την κοιμησή του αυτό. Φεύγω για να... Αλλά εσύ θα με πας, ξέρεις, είμαι πεπισμένη ότι θα φτάσω. Ωραιότατα, κάποιος ναύτης εκεί μου λέει, ελάτε γιατί σας περιμένουμε. Βάζω το αυτοκίνητο μέσα, έφυγε το πλοίο. Σταματά το χρόνο. Και το συστήνω πολύ και στους αδελφούς μου. Πραγματικά το λέγω και στους αγαπητούς ακροατάς. Να μην αγχώνονται.
να μην αγχώνονται. Ο γέροντας δεν ήθελε να έχουμε άγχος μέσα μας. Να αφινόμαστε μέσα στη χάρη και στην αγκαλιά του Κυρίου. Έτσι. Ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε πάλι στη διάθεση. Ξέρω σας, ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να θυμηθείτε όλα αυτά τα μοναδικά που ζήσατε κοντά στον Άγιο Γέροντα. Γι' αυτό και δεχόμαστε στην συζήτηση έτσι όπως έρχονται όλα. Ναι. Πώς έμαθα εγώ ότι ήξερε ο Γέροντας, ότι εγώ εργαζόμουν κάπου εθελοντικά. Σε νοσοκομείο ήμουνα. Στην Πρόνοια ήμουνα βασικά και μ' είχαν ορίσει, ας πούμε, να ήμουν στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Δεν του είχα μιλήσει για τη δουλειά μου, γιατί εντάξει, εγώ δεν είχα χρόνο να εργαστώ επαγγελματικά, αλλά δεν ήθελα να ξεχάσω και αυτά που είχα κάνει, τις σπουδές μου, γιατί εάν δεν ζήσεις την πράξη αυτό που έχεις σπουδάσει, δεν τον στερνίζεσαι. Και έλεγα, θα πάνε χαμένοι οι κόποι μου και λοιπά, και σου επιμορφώσεις, την επιμόρφωση συνέχεια. Είχα μια αμεσότητα έτσι και ήθελα να το δίνω στον αδελφό μου αυτό που είχα μάθει. Αυτές τις ώρες που ευκαιρούσα, ας πούμε, μέσα από την οικογένεια, χωρίς να λείπει ο χρόνος από την οικογένεια. Δεν είχα μιλήσει στο γέροντα, κυλούσαν τα χρόνια και είχα ζητήσει βέβαια από την υπηρεσία μου ότι εγώ δεν θέλω να εργαστώ στο χώρο αυτό, γιατί είναι όλοι γνώριμοι άνθρωποι που εκεί και δεν θα ήθελα να με βλέπουν, δεν θα ήθελα να εμφανιστώ, ας πούμε, στο χώρο αυτό. Μου είπανε, όχι, θα πας εκεί. Υπακοή και πήγα εκεί, τέρμα. Λέω, Θεέ μου, εσύ ξέρεις, για να με στείλεις εκεί, εκεί θα πάω. Πράγματι, πήγα να αναλάβω υπηρεσία και συναντώ τον πρώτο ξάδελφό μου. Εγώ πήγαινα στη δουλειά μου, απέναντι ερχόταν ο πρώτος μου ξάδελφος. Φαίνεται υπερβολικό, αλλά είναι γεγονός. Εκεί μου ομολόγησε ο γέροντας ότι ήξερε τι έκανα. Τον συναντώ και τον επικαλέστηκα το γέροντα. Του λέω, γέροντα, να τώρα, τι να το κάνω τώρα, πάει χαμένος ο μισθός μου, θα φανερωθώ. Ερχόμαστε αντιμέτωποι. Του λέω, είδα ότι δεν με είχε γνωρίσει και του απευθύνομαι, παρακαλώ πολύ, θα μπορούσα να σας βοηθήσω, σας βλέπω κάτι να ψάχνετε. Μου λέει, θέλω το καρδιολογικό γραφείο, το ιατρείο. Παρακαλώ, ακολουθήστε με, του λέω. Ήξερα ότι είχε και κλειστοφοβία, δεν έμπαινε σε ασανσέρ. Παρακαλώ να καλέσω ασανσέρ, του λέω. Μου λέει, όχι, όχι, λέει, θα πάμε με τις σκάλες. Αν προχωρούσα εγώ, ερχόταν. Μπαίνω στο ιατρείο. Είχαν τελειώσει οι γιατροί, ας πούμε, τη βάρδιά τους. Παίρνω, λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένας κύριος ήρθε, σας παρακαλώ, θέλω να τον εξετάσετε. Μου λέει, είναι δικό σας. Λέω, με την έννοια ότι έχουμε κοινό πατέρα, τον Θεό μας, δικός μου είναι, τους είπα. Πράγματι, λοιπόν, ναι, μου είπανε να περιμένουν, θα τον δούνε. Βγαίνω έξω, του λέω, κυρία, θα σας δουν οι γιατροί, έχουν όλη τη διάθεση να σας δουν. Θέλετε κάτι από μένα, θέλετε να περιμένω τώρα εδώ, να σας, μετά να σας βγάλω πάλι στην έξοδο? Όχι, όχι, μου λέει, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Το βράδυ ήρθαν στο σπίτι. Επίσκεψη. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα που θα τρώγαμε μαζί αυτό το βράδυ. Δεν μίλησα καθόλου, δεν μίλησα τίποτα. Εγώ το είχα εμπιστευτεί στο γέροντα. Την Κυριακή ήταν Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη. Την Κυριακή που ανέβηκα στο γέροντα, μπαίνω στο κελί και μου λέει, είδες, μωρέ, ότι ζητάς από τον Θεό με αγαθή προαίρεση, στο δίνει? Λέω, ναι, γέροντα, είμαι πεπισμένη γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω που αναφέρεστε. Μωρέ, με φώναξες να έρθω να σε καλύψω, να μη σε γνωρίσει ο ξαδερφός σου. Είδες ότι δεν σε γνώρισε. Του λέω, γέροντα, ξέρετε που πάω εκεί? Πώς μπορώ, δεν το ξέρω, λέει. Επειδή δεν μου το είπες εσύ, εγώ δεν το ξέρω, λέει. Ναι, ήταν κάτι το... Και εκεί πραγματικά από εκεί και πέρα, ναι, με ευλογούσε. Και πάντα με ευλογούσε, και ας μην του το είχα πει εγώ, λόγω έτσι αγνίας και... Δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Όλα αυτά τα βλέπω, γέροντας. Ή στους ταλάμους που μπαίναμε, ας πούμε, μου έλεγε. Μετά από εκεί και πέρα μου έλεγε, θα μπαίνεις στους ταλάμους. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και το τηρούσα.
Και το τηρώ. Η συζήτηση με την κυρία Αθηνά Σιδέρη είναι ευχάριστη και η ώρα περνάει γρήγορα χωρίς να την καταλάβουμε. Ο χρόνος της εκπομπής μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν και τούτο το πρωινό κοντά μας, αλλά και να διακόψουμε την όμορφη αυτή συζήτηση. Τα όσα μοιράζεται σήμερα μαζί μας η κυρία Σιδέρη για τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, για τον αγαπητό γέροντα Πορφύριο των ημερών μας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι κάτι κερδίσαμε και επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή, την σταματάμε στο καλύτερο σημείο. Θα τη συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή και πραγματικά αξίζει να ευχηθούμε όλοι μας εκ βάθους καρδίας ο Άγιος Πορφύριος να είναι δίπλα μας. Το έχουμε τόσο ανάγκη. Είναι εποχές περίεργες, είναι μέρες δύσκολες, είμαστε όλοι μας δύσκολοι, πιο δύσκολη από παλιά, και έχουμε ανάγκη από την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, από την παρουσία των φίλων του Θεού δίπλα μας, των Αγίων Του, πολύ δε περισσότερο των σύγχρονων Αγίων. Ευχαριστούμε πολύ για τα πολλά σας ευχάριστα σχόλια. Περιμένουμε και δικές σας προσωπικές εμπειρίες, αν και εφόσον θέλετε να τις καταθέσετε, για να τις μοιραστούμε με τους ακροατές μας και να κερδίσουμε όλοι μας κάτι τις περισσότερο. Και θα διατηρήσουμε βέβαια για όσους από εσάς το θέλετε και την ανωνυμία. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αθηνά Σιδέρη, με τη δέσμευση ότι συνεχίζουμε την όμορφη αυτή συζήτηση στην ερχόμενη συνάντησή μας. Κάπου εδώ η μέρα μας ξεκίνησε και χρονικά τουλάχιστον για το ραδιόφωνο ολοκληρώθηκε. Καλημέρα, καλό πρωινό και ο Άγιος Πορφύριος να είναι πάντα δίπλα μας.